Αν για κάτι φημίζεται η Χίος είναι τα πανηγύρια της, μεταξύ πολλών άλλων, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με την ζωή στην Ήπεθρο. Ο Γιάννης ο Τζούμας βρέθηκε σήμερα στα Κουρούνια. Μεγάλο πανηγύρι, τα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που κατάφεραν οι Κουρουνιώτες κάτι που επεδίωκαν για πάρα πολλά χρόνια, να γυρίσει και η εικόνα της Αγίας Ματρόνας, έστω και προσωρινά. Ναι, είναι σημαντικό, γιατί τα πανηγύρια είναι στοιχεία του πολιτισμού μας. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσει κανείς. Το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για ένα πανηγύρι στη Βόρεια Αιχείο. Και όχι στη Βόρεια Αιχείο μόνο, αλλά πάνω από τη Βολισσό. Ναι. Τις πιο αποδυναμωμένες από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού περιοχές. Διότι σύμφωνα με τους Καρδαμελίτες, η Χίος τελειώνει στο Βροντάδο και σύμφωνα με τους Βορειοχωρίτες, η Χίος τελειώνει στη Βολισσό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μιλάμε για μια σχεδόν έρημη περιοχή. Τα Κουρούνια έχουν δύο όψεις. Κάτι που επεσήμανε και η Ευγενία Ζανίδη που μίλησα μαζί της, η παλιά μας συνάδελφος. Δεν είναι μόνο το πανηγύρι και η εικόνα των Κουρουνίων των πανηγυριών, είναι και η εικόνα των Κουρουνίων των Δακρύων, των 30 ανθρώπων που απομένουν και ζουν εκεί και επιμένουν να ζουν. Τα στοιχεία που πρέπει να δούμε για το πανηγύρι αυτό και το κάνει ξεχωριστό, είναι ότι οι Κουρουνιώτες δεν προσαρμόστηκαν με τις συνθήκες, μεταφέροντας τα πανηγύρια τους τον Αύγουστο, ναι, όπου αυτό κάνουν κυρίως πολλά άλλα χωριά, γιατί είναι οι μόνος μήνες που έχουν ανθρώπους, αλλά το άφησαν στην ημερομηνία την οποία είναι ο Άγιος του χωριού τους. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι ένα πανηγύρι το οποίο ξεκινάει μεσημέρι, κάτι που είναι σπάνιο, αν δεν είναι το μοναδικό ίσως. Όχι, έχει κι άλλα στα πόδια. Ναι, εντάξει, μπορεί, ναι, αλλά ξεκινάει το μεσημέρι και πάει μέχρι αργά το βράδυ. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ για την εικόνα της Αγίας Ματρόνας, σύν τις άλλες 8 εικόνες οι οποίες παραμένουν εχμάλωτες στο ναύπλιο, μαζί με αυτή που θα γυρίσει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Και έχει ενδιαφέρον και αυτά που μας είπε ο εκδότης του περιοδικού της εφημεριδούλας Αυλόγυρος, ο οποίος είπε ότι εντάξει, το είναι θέλημα Θεού τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι μεταφέρεται στους ώμους του Μητροπολίτη αυτή όλη η ιστορία, που πρέπει να ρυθμίσει με το δικό του τρόπο, ξέρει εκείνος, πώς θα επιστρέψουν πίσω οι εικόνες. Όπως και να έχει, το στοιχείο του πανηγυρίου των Κουρουνίων έχει και στοιχεία πολιτιστικά, έχει και στοιχεία λαογραφικά, έχει και στοιχεία εμμονής σε κάποια πράγματα και επιμονής όσων είναι γαντζωμένοι εκεί στο βράχο. Είναι ερωτευμένοι με τον τρόπο τους. Ναι. Κυριολεκτικά, νομίζω, οι άνθρωποι αυτοί. Συμβαίνει με όλα τα χωριά και συμβαίνει με τους τόπους εκείνους οι οποίοι μένουν πια πάρα πολύ άγονοι και που έχουν αντιληφθεί και οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να κοιτάξει καμιά πολιτεία πια αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να κοιτάξει, παρά μόνο αν οι ίδιοι υπερασπιστούν τον εαυτό τους, την παράδοσή τους, αυτό που λέγεται παράδοση που περνάει μέσα και από τα πανηγύρια. Και γι' αυτό και έχει και σημασία ο δικός μας σχολιασμός, αυτή την έννοια έχει, δηλαδή την έννοια της διατήρησης μιας λαογραφικής και πολιτιστικής ψηφίδας, ειδικά στην άγονη Βόρεια Αιχείο. Να την επισκεφθούμε την περιοχή και χωρίς πανηγύρια και με πανηγύρια. Αυτό... για να τη γνωρίσουμε. Μακάρι να το κάναμε για όλα τα χωριά της Χίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.